Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Θεόδωρος Δάλμαρης. Σε ευχαριστώ, κύριε Δάλμαρη. Θεόδωρε, αγαπητέ φίλε. Και εγώ ευχαριστώ. Αμοιβαία που ήρθε στο πλατό. Πολυγραφότατος υπό την έννοια της ποιότητος. Γιατί πολλοί γράφουν 50-150 βιβλία, αλλά είναι, με μην το χαρακτηρίζω, συνήθως φλιαρίες. Ο Δάλμαρης, ο Θεόδωρος, έχει γράψει 3, 4 ή 5 βιβλία, θα μας πει εκείνος, 5 βιβλία, τα οποία θα μπορούσε κάποιος άλλος φλίαρος να είχε γράψει 50, όχι 5. Αναφέρομαι στα βιβλία της προηγούμενης εκπομπής, τα οποία ήτανε, να μην κάνω και κάποιο λάθος, Ηθικό Συνεχές, ήτανε Η Γυναίκα, Τιμή και... Και Δόξα. Και Δόξα. Ύμνος. Για το κάλος της γυναίκας και την προσφορά στην κοινωνία. Και επίσης, Οδές στην Ελευθερία. Στην Ελλάδα και στην Οικουμένη. Ωραία. Μπροστά μας σήμερα έχουμε τα δύο άλλα βιβλία, Προμηθεύς από την Αυγή του Ανθρώπου, Ελλάδα, ανωκάτω τελείες, Ο Αιώνιος Δεσμότης. Και έχει εδώ πέρα, θα το δείτε και στην οθόνη σε full plan, θα μας εξηγήσει ο Θεόδωρος το συμβολισμό της εικόνας και επίσης έχουμε την απάντηση, παρακαλώ πάρα πολύ προσέξτε, την απάντηση στον Νίκο Δήμου, ο οποίος πριν 3, 13, 103 χρόνια ερωτήθηκε από το Θεόδωρο Δάλμαρη. Κύριε Δήμου, σας απαντώ. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Δημοσία. Ήρθε? Όχι. Δεν ήρθε. Για ποιο ήταν το ερώτημα? Είχε γράψει ένα βιβλίο ο Νίκος Δήμου με τίτλο «Η δυστυχία του να είσαι Έλληνας». Απαντάει ο Θεόδωρος Δάλμαρης, δυστυχία ή ευτυχία να είσαι Έλληνας, θα μας πει και το συμβολισμό για την εικόνα. Ο λόγος δικός σου. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολο αυτή την εποχή βιβλία με αυτό το περιεχόμενο να βρίσκουν ανταπόκριση να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό. Ευχαριστώ λοιπόν που για δεύτερη φορά με δεχτήκατε στο στούντιό σας να μιλήσω για το συγγραφικό μου έργο. Συγχωρήστε με, εγώ παρακάλεσα και όχι ο Θεόδωρος. Πάμε. Άφησέ με να κάνω κι εγώ τις παρεμβάσεις μου. Τι με συγχωρήσει. Πάμε. Η απόφασή μου να γράψω τις εμπειρίες μου στα 5 βιβλία που ήδη κυκλοφορούν και στο 6ο βιβλίο που βρίσκεται υπό έκδοση είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι μέσα από την εκπαιδευτική μου δράση αλλά και την επιχειρηματική μου δράση γνώρισα πραγματικότητες που πολύ λίγοι γνωρίζουν. Και αυτό γιατί ήρθα αντιμέτωπος με το ίδιο το θηρίο. Το θηρίο που ζει μέσα στη χώρα μας και το πλανητικό θηρίο. Εκείνο πλέον που ήδη έχει κατακτήσει σχεδόν το σύνολο αυτού του πλανήτη και διακυβεύει τη μοίρα αυτού του κόσμου. Μία παρένθεση, χώρεσέ με. Παρέλειψα εγώ να πω για τον λόγο για τον οποίο ο Θεόδωρος Δάλμαρης έγραψε τα βιβλία. Όχι από ναρκισισμό, αλλά επειδή ήθελε να καταγγείλει εγγράφως όσα συμβαίνουν στους Έλληνες. Όχι το προσωπικό του δράμα, τη δική του προσωπική τραγωδία, γιατί έφτασε πάρα πολύ ψηλά σε διεθνούς εμβέλειας επιχειρηματικότητα και αυτό το κράτος, το άθλιο κράτος, το λέω εγώ Θεόδωρε, δεν επιτρέπει τη δημιουργία. Του έκοψαν το δρόμο. Μετά από πολύ μεγάλες επιχειρηματικές επιτυχίες, βρήκε εμπόδια. Είναι λοιπόν ο λόγος για τον οποίο καταγγέλει, πέρα από το προσωπικό του θέμα, να καταγγείλει τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί διώκεται η δημιουργία και η αρετή, συμπληρώνω εγώ. Άρα λοιπόν γι' αυτό γράφτηκαν τα 5 βιβλία. Με συγχωρείς. Πλέον είναι
η εμπειρία, η δική μου είναι η εμπειρία της πλειοψηφίας των ανθρώπων πάνω στη γη. Είναι εμπειρία του ελληνικού πληθυσμού τα τελευταία τουλάχιστον 200 χρόνια. Και αν θέλεις να κάνεις και το συμβολισμό της εικόνας, αν το θέλεις, βάλε την προτεραιότητα στα θέματα σου. Ο συμβολισμός αυτού του βιβλίου. Ναι. Του εξωφύλου αυτού η του απάντηση βιβλίου. Στον Νίκο Δήμου. Δυστυχία ή ευτυχία να είσαι. Ναι, είναι η απάντηση στο βιβλίο του Νίκου Δήμου σε 193 θέσφατα, 193 αξιώματα, τα οποία είναι καλογραμμένα πραγματικά από έναν άνθρωπο γνώστη της επιστήμης και του λόγου γενικότερα. Και του λόγου. Έγραψε 80 και πλέον βιβλία, από τα οποία το συγκεκριμένο βιβλίο μεταφράστηκε σε 8 γλώσσες, τις βασικές γλώσσες του πλανήτη και κυκλοφορούσε όλο τον πλανήτη. Συκοφαντώντας ναι, την Ελλάδα, συκοφαντώντας κατά τη δική μου γνώμη και τους Έλληνες. Κατά τη δική μου γνώμη την Ελλάδα. Και τη απάντησε λοιπόν και όπως βλέπετε στο εξώφυλλο αυτού του βιβλίου έχω ένα δέντρο ανθισμένο χωρίς πράσινα ουσιαστικά φύλλα, ναι, και με ρίζες οι οποίες φαίνονται μέσα στο χώμα που τις κατατρέχουν σκουλίκια. Ναι. Κατατρώγεται λοιπόν το δέντρο το ελληνικό και μαζί με το ελληνικό δέντρο κατατρώγεται το δέντρο της ζωής του ανθρώπου πάνω στη γη. Του ελληνισμού για τον οποίο άλλοι κλείνουν γόνοι σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου εδώ και 2.000 και παραπάνω χρόνια. Δεν είναι 2.000 τα χρόνια. 5. Ούτε 5, είναι πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω, αλλά όταν η βασίλισσα γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, ομιλείται εδώ και 3 τουλάχιστον χιλιάδες χρόνια, θα πρέπει να προβληματιστούμε πάνω στο ερώτημα για να οικοδομηθεί ένα τόσο μεγαλειώδες έργο όπως είναι η ελληνική γλώσσα. Πόσα χρόνια πολιτισμού έπρεπε να προϋπάρξουν? 1.000, 2.000, 3.000 χρόνια. Οι παλαιοντολόγοι και οι ειδικοί επιστήμονες μιλάνε για 40, για 50 και ενδεχομένως ακόμα περισσότερο χιλιάδες χρόνια. Αυτό γιατί δεν λέγεται? Αυτό γιατί δεν καταμαρτυρείται? Γιατί οι ειδικοί επιστήμονες θεωρούν ότι μόνο η ελληνική γλώσσα είναι εκείνη η οποία μπορεί να επικοινωνήσει με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καμία άλλη? Ρητορικά ερωτήματα στον Θεόδωρο Δάλμαρη. Αν του ρίξεις μία κουβέντα, ένα ερέθισμα, μπορεί να σου γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο. Παράκληση, αν το επιθυμείς και εσύ, να μείνουμε στα βιβλία μας. Είναι τα βιβλία μας. Αυτά που είπα είναι τα βιβλία μας. Εντάξει, κατά ένα συναφή τρόπο. Λοιπόν, και όλα αυτά που είπα συνάπτονται. Καλύπτουν χιλιάδες σελίδες των 5 βιβλίων. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μου βιβλίο, «Η δυστυχία, η ευτυχία να είσαι Έλληνας». Περιμένω. Ρητορικό βέβαια το ερώτημα. Περιμένω έτσι, τον κύριο Δήμου, για τον οποίο γράφτηκε αυτό. Πόσα το βιβλίο. Πόσα χρόνια περιμένεις, Θεόδωρε? Από το 2015. Μάλιστα, πάμε δηλαδή για μια δεκαετία. Ναι, μετά. Από τότε που εκδόθηκε αυτό το βιβλίο. Περιμένω λοιπόν. Και βέβαια περιμένεις αυτό να απαντήσει. Περιμένεις χωρίς να ελπίζεις. Δεν το ελπίζω. Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο βιβλίο μου είναι ο Προμηθέας. Αυτό το βιβλίο δείχνει τον Προμηθέα, Δεσμότη, δείχνει τον Αγκυλωτό Σταυρό με τον Γύπα που του κατατρώγει το σηκώτη και δείχνει και τη μαρτυρική Μεγαλόνησο, την Κύπρο. Ναι. Με την επιγραφή, το «Δεν ξεχνώ». Αυτή η επιγραφή ανήκει στον Νίκο Δήμου. Ναι. Ο Νίκος Δήμου έφτιαξε αυτή τη λεζάντα, η οποία κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο. Και θέλω αυτό να το πω για να τον τιμήσω. Mm-hmm. Ναι. Σωστά, υπ' αυτή την έννοια, αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Ναι, να τον τιμήσω. Ναι. Λοιπόν, μου επιτρέπεις μια ερώτηση? Ναι, βεβαίως. Εδώ στο βιβλίο «Η δυστυχία ή ευτυχία να είσαι Έλληνας», ρητορικό το ερώτημα, βλέπω τους καρπούς του δέντρου κόκκινους. Έχει κάποιο συμβολισμό
από τα δεινοπαθήματα της Ελλάδας έχει να πει κάτι ή είναι κάτι το οποίο... Είναι η ελπίδα και η ζωή. Η ελπίδα και η ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρε το λόγο, συνέχισε εκεί που ήσουν. Λοιπόν, ο Προμηθέας, το βιβλίο μου ο Προμηθέας είναι ένα βιβλίο ποιητικό. Πόσες σελίδες είναι αυτό? Το βιβλίο είναι 343 σελίδες. Και χωρίς φλιαρία. Δηλαδή εγώ μια πρόχειρη ματιά, γιατί πρέπει να πω ότι γνωρίζω τον Θεόδωρο Δάλμαρη πολλά χρόνια, όμως είναι η πρώτη φορά που εκ του σύνεγγης πλησιάζω τη δημιουργία του, το δημιούργημά του, το έργο του. Έτσι λοιπόν δεν τα έχω μελετήσει τα βιβλία σου, άλλωστε θέλει πολύ χρόνο για να μελετηθούν. Όμως από μια πρόχειρη ματιά που έχω ρίξει, κάθε σελίδα δίνει ερεθίσματα για συζητήσεις σε μήκος χρόνου. Δεν είναι δηλαδή μια φλιαρία, είναι ένα μηνυματικό δημιούργημα που περνάει μηνύματα και προτροπές στη θετική κατεύθυνση της Ελλάδας, του ελληνισμού και του κόσμου. Και του κόσμου. Ευρύτερα. Σωστά. Βεβαίως. Το ποιητικό έργο είναι ένα έργο. Είμαστε στα 20 λεπτά, έχουμε ακόμη δύο. Είναι ένα έργο 3.500 στίχων. Ναι. Ανάλογο είναι και το έργο και στα υπόλοιπα βιβλία. Συνολικά δηλαδή τα 5 μου βιβλία μέχρι σήμερα καλύπτουν γύρω στις 12.000 στίχους και αν βάλουμε και 2.500 στίχοι το καινούργιο βιβλίο που βρίσκεται υπό έκδοση, προσπαθώ να παρουσιάσω την ιστορία και την προοπτική του κόσμου μας, της πατρίδας μας και του κόσμου μας μέσα από 12.500 στίχους ποίησης. Η ποίησή μου έχει ένα σκοπό και αυτό φαίνεται στις πρώτες σελίδες που το καταγράφω. Δεν είναι ποίηση για την ποίηση. Είναι μία προσπάθεια να συνδέσω τη δράση του ανθρώπου με την φύση και το σύμπαν. Ναι. Θέλω να πω ότι γέννημα αυτής της φύσης είναι ο Έλληνας άνθρωπος. Γέννημα αυτής της φύσης και αυτού του σημαντικού κόσμου είναι ο Έλληνας άνθρωπος, ο ελληνικός λόγος. Και θέλω να πω ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια να αντιστοιχίσουμε το καλό ή το κακό γίνεται μόνον αντιστοιχίζοντάς το με τους νόμους της φύσης, με την τάξη, τη φυσική και τη συμπατική. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούν να πούν τα βιβλία μου και θα πω μερικά πράγματα, μιας και ο χρόνος ήδη κυλάει. Ωραία. Και επίσης, είναι ανελέητος. Να σου κλέψω από το χρόνο σου κάποια δευτερόλεπτα για να πω το εξής πράγμα. Ζούμε σε μια χώρα η οποία έδωσε τα φώτα στον πολιτισμό και υπάρχει ένα Υπουργείο, το λέω εγώ δεσμεύομαι, το οποίο είναι αντί του πολιτισμού. Θα έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανοιχνεύει, να εχνηλατεί τους δημιουργούς που έχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι να πούν και να τους βοηθάει. Σε βοήθησε καθόλου το Υπουργείο Πολιτισμού? Καμία συνιστόσα του πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, δεν έχει ελληνικό χρώμα. Ναι. Καμία συνιστόσα. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι Υπουργείο Απολιτισμού. Ακριβώς. Όπως ακριβώς είναι και όλες οι κυβερνήσεις και η εν γέννη ελληνική πολιτική είναι ανθεληνική πολιτική. Δεν εντοπίζω αυτό που λέω μόνον στα λεγόμενα κυβερνητικά κόμματα, ναι, αλλά σε όλα τα κόμματα. Ναι. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι ανθεληνικό. Θα πω λίγα πράγματα. Ενώ τιμάται έξω ο ελληνισμός με πολλούς τρόπους. Τα πανεπιστήμια διδάσκουν τη γλώσσα, αρχαιοελληνικά, κλασικά, κτίρια έξω. Μόνον και, και έξω μόνον η διανόηση, ναι, πλέον. Και εδώ έκαναν το Μουσείο Θεόδωρε, το Μουσείο το Ελληνικό, το έκαναν ένα κουτί τετράγωνο που θα έπρεπε να είχε μια αρχαιοπρέπεια, μια ελληνοπρέπεια. Πάλι καλά που το έκαναν. Αλλά είναι υποδιωγμόν όλα αυτά. Πάλι καλά που το έκαναν. Τα λέω σύντομα για να κερδίσουμε, ναι, το χρόνο. Θα διαβάσω λοιπόν από τον Προμηθέα μερικούς στίχους. Θυμάμαι από τα νιάτα μου που διάβαζα βιβλία που γράφανε για λευτεριά Σοκράτη και Οδυσσέα, για τους θεούς του Όλυμπου, του Σοφοκλή και Ευκλήδη, τον Ρήγα, τον Βελεστινή και τον Κολοκοτρώνη. Εδιάβαζα για Πόλωνα, του Ήλιου το Θεό, για τη θεά την Αθηνά και για τον Πυθαγόρα,
Μικίνες και Βυζάντιο και το Χρυσό Αιώνα. Εδιάβαζα Οδύσσια, τα έπι του Ομήρου. Για Μεσολόγγια εδιάβαζα, για Ζάλογκο και Αρκάδια. Για ένα λαό που κοίτονταν αιώνες μέσα στη στάχτη που ζυμώθηκε με αίμα των παιδιών του και πότισε και θέργεψε τη λευτεριά στο δέντρο. Εδιάβαζα για τον Μελάκη, τον Μακεδονομάχο. Για ένα γίγαντα λαό, Ρακένδη, το φτωχό, που στην ψυχή του έκρυβε το χρέος των προγόνων, τη σκλαβωμένη μάνα του να την ελευθερώσει. Και φώτιζε το είναι μου το έπος του 40, η εθνική αντίσταση, το μάλεμε της Κρήτης, η μάχη που έδωσε η ψυχή με στούκας και κανόνια, η μάχη η ελληνική, μάχη ελευθερίας. Διάβαζα πως τη γλώσσα μου αγγέλοι την μιλούσαν. Κοιτάζω και το χρόνο, με συγχωρείς. Που σήμερα την πέταξαν, την κάνανε ρετάλια. Διάλεκτο πολλών γλωσσών, εύκολο εργαλείο για να την μιλούν οι κάτοικοι μιας χώρας αποθήκης, μιας πατρίδας του φωτός, μάνας σοφών και ηρώων. Και πουλούζεται στα γαλανά της θάλασσας νερά, καθρέπτη του έναστρου ουρανού, μπαλκόνι των θεών, που έχει τον ήλιο οδηγό, αιώνιο εραστή της. Μια γλώσσα που οι ποιητές έγραψαν τους πεάνες, γλώσσα αγγέλων του Όμηρου, του Παλαμά, του Ρίτσου, του Πλάτωνα και των σοφών, των λόγων του Θεού, μια γλώσσα που συνέθεσε τις θείες αρμονίες. Διάβαζα ποίηματα, άκουγα τα τραγούδια, ποίηματα που είχαν φτερά για να πετούν ψηλά σ' όμορφους κόσμους μαγικούς, δαφνοσταφανωμένους, κόσμους που δίνανε στην ψυχή πνοή και μεγαλείο. Πού είναι αυτή η γλώσσα? Ναι. Πού είναι οι συγγραφείς μας, οι σύγχρονοι ποιητές μας? Ναι. Πού είναι τα υπουργεία πολιτισμού μας? Ρητορικά ερωτήματα, βέβαια, για τα οποία εγώ θα ήθελα να πω έστω και εκ περισσού ότι η μελωδικότητα από το λόγο, από τη γραφή του Θεόδωρου του Δάλμαρη, είναι αφεαυτής, εμφανίζεται χωρίς σχόλια. Δηλαδή ακούς το λόγο και καταλαβαίνεις τη μελωδία. Πες μου κάτι, θες να συνεχίσεις? Ναι, λίγο ακόμα, απλώς και μόνο και μετά να συνδέσω τους ακροατές μας με εκείνο που έρχεται. Βλέπω να έρχεται μπουρίνι και να κρύβεται ο ήλιος. Βλέπω τιάρες και πεντάλφες και αγγυλωτούς σταυρούς. Βλέπω τράπεζες, κανόνια και μυριάδες σκελετούς. Βλέπω γέρους πεινασμένους σαν απόκοσμες σκιές. Βλέπω άρχοντες παλιούς, δεν μου μοιάζουν για επέτες. Έχουν στο λαιμό γραβάτα, με κουστούμι και παλτό. Ήταν οι πετυχημένοι και παλιοί καπετανέοι. Έχουν ύφος γλωσσιρός και πολύ συννεφιασμένο. Όλοι είναι τσακισμένοι από το μόχθο της δουλειάς, κυρτωμένοι από τα χρόνια, από τη θάλασσα, τις νύχτες, από ξενικές και πόνους, κακουχίες και διώξεις. Είναι όλοι φορτωμένοι βάσανα και προσφορά. Είναι η ζώσα ιστορία τριών γενιών και δύο πολέμων, εμφυλίων, διχασμών και υπέρτατης θυσίας. Ζήσαν όλοι μια πατρίδα προδομένη, ρημαγμένη και σηκώσαν και τη σήκωσαν ψηλά και την βλέπουν πάλι κάτω. Βλέπω κάτεργα και ανέργους και ρακένδι τα παιδιά. Βλέπω τα σχολιά ερείπια και τα μαγαζιά κλειστά. Βλέπω τους γιατρούς θλιμμένους και αυτόχερους πολλούς, διαλυμένο το στρατό μας εμπρός σε πάνεπλους εχθρούς. Και βλέπω και το σήμερα. Αυτά γράφτηκαν το 2015, δηλαδή 8 χρόνια από σήμερα. Και βλέπω το σήμερα. Ναι. Μήπως πράγματι δικαιώθηκα? Μήπως πράγματι αυτή είναι η αλήθεια? Μήπως πράγματι αυτός ο λαός βρίσκεται στο δρόμο της καταστροφής? Μήπως έχει επέλθει η καταστροφή? Μήπως ζει το κέλυφος αυτής της χώρας, δεν ζει η ίδια πραγματικά? Ναι. Προσυπογράφω, υπερθεματίζω σε πολλά από αυτά. Μέσα από το λόγο σου, το γραπτό που άκουσα, κράτησα κάποια, αλλά είναι πολλά αυτά, ως μηνύματα μιας χώρας αποθήκη, είπες. Μιας χώρας αποθήκης. Ένα αυτό. Ναι. Η Ελλάδα τελικά από βιτρίνα που θα εδικαιούτο να είναι, έγινε χώρα αποθήκης. Και κάποια άλλα δεν επιτρέπει ο χρόνος να μπω σε αυτά. Μου έχει σχεδόν απαγορέψει ο Θεόδωρος να εκθιάζω το πρόσωπό του. Μου λέει, μίλα για το έργο, όχι για μένα. Όμως, αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα.
είναι ένα σπάνιο ταλέντο, άφησέ με να το πω, γιατί, γιατί συνδυάζει το ρεαλισμό, δηλαδή την ρεαλιστική ιδεολογία θα μπορούσα να πω, και είναι πολύ μακριά από την ρομαντική ουτοπία. Άρα λοιπόν η ωφελημότητα, η χρησιμότητα αυτών των βιβλίων είναι μηνύματα, είναι προτάσεις για ένα καλύτερο κόσμο, μια καλύτερη Ελλάδα. Σου παίρνω λίγο χρόνο, αλλά είχα ανάγκη να τα πω αυτά. Και καλά έκανες. Θα μας πει τώρα ο Κύριλλος πόσο χρόνο έχουμε ακόμα. Οπότε, κάτι άλλο εδώ, το οποίο είναι από τον Πλάτωνα, έχουμε ακόμη 9 λεπτά. Λοιπόν, από τον Πλάτωνα, ή μάλλον καλύτερα ο λόγος σε σένα. Ό,τι νομίζεις εσύ ότι είναι χρήσιμο και απαραίτητο να γίνει γνωστό από το πολύ μεγάλο έργο, έτσι, τι να προλάβουμε τώρα σε μία εκπομπή και σε δύο. Για πάμε. Ναι, τι να πεις, ήθελα να με θάψουν βαθιά στο χώμα, αλλά δεν ήξεραν πως είμαι σπόρος. Οπότε φυτρώνεις, θυμίζει... Οπότε φυτρώνεις, θα φυτρώσει ο σπόρος, ναι. Αλλά θα πρέπει να διαρωτηθούμε μήπως αυτός ο λαός έχει και εκείνος την ευθύνη του. Σε ένα βαθμό όποιον, μεγάλον ή μικρό, είπες από νωρίτερα για το σπόρο. Ναι. Σαν τη Λερναία Ύδρα. Ο σπόρος θα φυτρώσει. Ναι. Αλλά... Κόβεις ένα κεφάλι, φυτρώνουν 10. Αλλά η ευθύνη πληρώνεται. Μήπως πληρωθεί με κάποια νύχτα αιώνων. Θα το δούμε αυτό. Ο ελληνισμός είναι κυνηγημένος για πολλούς λόγους και για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έσβησε. Εμείς ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι δεν θα σβήσει. Είναι η Λερναία Ύδρα που κόβεις ένα κεφάλι και φυτρώνουν 10. Υπάρχουν φιλέλληνες στο εξωτερικό, ανθέλληνες εδώ, εντός Ελλάδος, αλλά υπάρχει και μια συμπαντική νοημοσύνη ας Θεός, με όποια μορφή θέλει ο καθένας να δώσει, ο οποίος κρατάει τα ενία των πραγμάτων στα χέρια του και λέει ότι ο ελληνισμός, τι είπε ο Κολοκοτρώνης, ότι έχει συμβόλαιο με το Θεό να μην σβήσει ο ελληνισμός. Ναι, για το σπόρο που είπες. Έχει συμβόλαιο, λοιπόν, αλλά πριν τον Κολοκοτρώνη, τα είπε ο Πλάτωνας στον Τίμεο, είναι τα φυτά του ουρανού οι Έλληνες και όχι της γης. Ναι. Γιατί στον ουρανό βρίσκονται οι ρίζες τους. Τους ανέθρεψε η Αθηνά. Αλλά νομίζω ότι και την Αθηνά την φυλάκισαν και τον Πλάτωνα τον φυλάκισαν, ναι, και όλους τους Έλληνες και τους υπόλοιπους διανοητές της ανθρωπότητας και εκείνους τους φυλάκισαν. Ποιοι τους φυλάκισαν. Ναι. Πρέπει να τους βρούμε, να τους δούμε και να εναντιωθούμε σε αυτόν τον κόσμο. Πρώτα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να υπνώτουμε. Ναι. Είμαστε ένας λαός ο οποίος έδωσε τα φώτα σε τούτο τον κόσμο. Είμαστε ένας λαός ο οποίος βρίσκεται στην πρωτοπορία της καθόδου, της πτώσης. Και έπεται, ναι, πίσω από το λαό ο υπόλοιπος κόσμος. Είπες, Θεόδωρε, δεν έχουμε το δικαίωμα να κοιμόμαστε. Ουδείς δικαιούται να διαμαρτύρεται ή να ελπίζει αν δεν προσπαθεί. Έχουμε λοιπόν μία αποχάβνωση αυτά τα χρόνια στον ελληνικό λαό, για να γυρίσω σε αυτό που είπες, μήπως φταίει και ο λαός μας, η οποία αποχάβνωση απαιτείται μία εξήγηση. Βέβαια, λένε, το δέντρο πέφτει τσεκουριά τη τσεκουριά. Μπήκαν πολλά χρόνια και ιδίως από τη μεταπολίτευση και δόθε για να ακροτηριαστεί το ελληνικό πνεύμα. Και ειδού που φτάσαμε να έχουμε έναν λαό υπνοτισμένο ενώπιον κοσμογονικών αλλαγών και δεν κινείται φύλο. Έξω χαλάει ο κόσμος σε πολλές χώρες. Αλλά η εκπομπή δεν είναι για μένα, έχω ανάγκη και εγώ να εκφραστώ κάποιες φορές. Πριν μιλήσουμε για τα λαό, πρέπει να μιλήσουμε για τους ταγούς του, τους ηγέτες του. Πρώτα υπετάγησαν αυτοί οι ταγοί, οι ηγέτες. Πού είναι η πνευματική μας ηγεσία? Βεβαίως πρώτα. Και πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα. Λοιπόν, η πολιτική ηγεσία, ας πούμε, ότι είναι στρατευμένη και είναι στρατευμένη. Αλλά η πνευματική ηγεσία, η εκκλησιαστική ηγεσία, η συνδικαλιστική ηγεσία, όλες οι ηγεσίες που απαρτίζουν αυτή την κοινωνία, ναι, έχουν δώσει ήδη γη και νερό, ίδωρ και γη στον... Ναι. Στο μεγάλο αφεντικό. Στην ηγεμονία των κρατούντων. Λοιπόν, ο λαός έχει αναγκαστεί
να κάνει τον άνισο αγώνα του, να δίνει τον άνισο αγώνα του η επιβίωση. Ξυπνάει ναι. το πρωί και αγωνίζεται μέχρι το βράδυ. Και εφόσον έχει στίβο να αγωνιστεί, αν δεν έχει, τότε ήδη χάνεται και απορροφιέται από την στιδίνη της κατάπτωσης και της καταστροφής του. Λένε, το δίδυχρημα των ο άνδρες Αθηναίοι, ένα μυστικό έχουν κρατήσει οι κρατούντες παγκοσμίως, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κρατάμε τη ζωή στον κισέ της τράπεζας και από εκεί σας κρατάμε όλους. Έφυγε η ζωή από το χώμα, από τη γη, εκεί που ο καρπός της γης μπορούσε να τροφοδοτεί και να επιβιώνει ο άνθρωπος και πήγε στον κισέ της τράπεζας. Ο καρπός της γης αλλά και η ίδια η γη πλέον ανήκει στις 8 οικογένειες που το 1913 ίδρυσαν την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Fed. Ναι. Αυτή η τράπεζα δημιούργησε άλλες τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Κοιτάζω και την ώρα. Και τελικά κατάφερε να εξαγοράσει τον κόσμο. Εξαγοράζοντας τον κόσμο, εξαγοράζει τις ψυχές των ανθρώπων. Είπες για τη Fed. Ίσως δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος ότι είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, μάλλον το χρήμα κόβεται από ιδιώτες τραπεζίτες, το δανείζουν στην Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και από εκεί διανέμεται το δολάριο σε όλο τον κόσμο. Η Fed ιδρύθηκε το 1914 σε μια συνεδρίαση της Βουλής, καλοκαιρινή συνεδρίαση της Βουλής. Κατάφερε και ιδρύθηκε με ένα νόμο ο οποίος μεταξύ άλλων λέει ότι όποιος δημοσιεύσει την αλήθεια για αυτή την τράπεζα διώκεται με φυλάκιση 3 χρόνων. Λένε ότι ο Κένεντι... Γιατί το λέω τώρα εγώ, γιατί έχει γραφτεί, ναι. έχει γραφτεί, λέγεται συνέχεια πλέον και μπορώ να απαντήσω ότι δεν δυσφημώ, αλλά απλώς μεταφέρω πραγματικότητες οι οποίες πλέον έχουν γίνει κοινή συνείδηση των λαών. Και που θα έπρεπε να έχουν ήδη απαντήσει οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι δήμονες, αλλά δεν έχει δοθεί απάντηση. Όχι, δεν δίνεται απάντηση, δεν χρειάζεται ή μάλλον είναι, άρα, λοιπόν, έχουμε το είναι γνωστή η απάντηση. Ναι, είναι έχουμε... γνωστή η απάντηση, είναι γνωστή πλέον η αλήθεια που κατά τη δική τους άποψη διέπει την ανθρώπινη ιστορία και την οικονομία και την προοπτική ναι. της. Άρα λοιπόν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αναφορά σε αυτά τα θέματα. Έχουμε ακόμη 2 λεπτά. 1,5. Λοιπόν, να πω ή να πεις. Ό,τι θέλεις. Βέβαια καλύτερα είναι να πεις εσύ, αλλά εκείνο το οποίο εγώ θα προσπαθήσω να πω εντάχει είναι ότι πολλές φορές περνάμε δίπλα από κοσμήματα, από εύσημα ζωής, από δημιουργήματα, από έργα ζωής και δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Γιατί? Γιατί αυτό το άθλιο κράτος, εγώ δεσμεύομαι, είναι εναντίον της δημιουργίας, εναντίον της αρετής. Δεν μπορώ ποτέ να δικαιολογήσω και δεν θα πάρω ποτέ απάντηση από τους πολιτικάριδες. Έχω έναν αιχμηρό λόγο, αλλά δεν μπορώ να εξηλώσω αυτό το έκτροπο, το έκτρωμα, αυτή την κατηφόρα, μια πάμπλουτη χώρα, με όλα τα καλά του Θεού, να έχει φτάσει σε μια κατάδια να είναι χρεωμένη για 4 ή 14 γενιές μπροστά χρεωμένη, να είμαστε πάμφτωχοι σε μια πάμπλουτη χώρα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, παρά μόνο από εκτροπές της πολιτικής, που έχει καταντήσει πλέον να γίνει πολιτικατισμός. Λοιπόν, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί ποτέ δεν υπήρξε χώρα ανεξάρτητη. Εδώ και 200 χρόνια η χώρα αυτή έκανε το μεγάλο της αγώνα για την ανεξαρτησία της. Έζησε ανεξάρτητη 1-2 χρόνια. Οι ήρωές της, ο Κολοκοτρώνης, κατηγορήθηκαν επί προδοσία για έσχατη προδοσία. Για έσχατη προδοσία. Να μείνουμε σε αυτό. Στον Κολοκοτρώνη. Ναι. Να μείνουμε βεβαίως. Γιατί μέχρι, έτσι... σήμερα, ναι. μέχρι σήμερα δεν αναθεωρήθηκε η δίκη του. Και πολλά ακόμη. Δυστυχώς όμως ο χρόνος δεν επιτρέπει μια περαιτέρω ανάλυση σε όσα είπε ο Θεόδωρος.
Θα έχουμε όμως την ευκαιρία, υποθέτω, και σε κάποια άλλη εκπομπή ή στο διαδίκτυο. Θα δείτε και τις ρεφεράνσεις, τα στοιχεία για μια άλλη εκπομπή ή στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση. Αλλά δεν θα σας αφήσουμε σε χλώρο κλαρί. Εντάξει, Θεόδωρε. Λοιπόν. Μένουμε σε αυτά. Δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για το έργο το οποίο έχεις προσφέρει σε όλους εμάς. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.